Έντονο είναι το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον πολιτών της Κρήτης για τη διάθεση του σώματός τους μετά θάνατον στην επιστήμη, στη βάση των όσων έγιναν γνωστά για την τελευταία επιθυμία του Κώστα Καζάκου, που πριν φύγει από τη ζωή είχε υπογράψει το σώμα του να δοθεί στο ανατομείο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Το παράδειγμα του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού έχει συγκινήσει και πολλοί είναι εκείνοι και στο νησί που κάνουν επαφές με την Ιατρική Σχολή, προκειμένου να ενημερωθούν για το πλαίσιο και εν τέλει να πάρουν μια απόφαση που ταυτίζεται με μια υψίστης μορφής έκφραση ανθρωπισμού. Πραγματικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον από πολίτες της Κρήτης. Εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως σας είπα, η διαδικασία αυτή καλλιεργεί υψηλά ανθρωπιστικά αισθήματα. Τους λέμε ότι το ανατομείο, το κτηριακό τμήμα έχει τελειώσει και είμαστε στην προσπάθεια αναζήτησης σηματοδότης του εξοπλισμού και ελπίζουμε να το υλοποιήσουμε. Η έλλειψη σταθερής ροής στη διάθεση πτωμάτων συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ανατομεία. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η μοναδική περίοδος που η ροή ήταν σταθερή και αυξημένη ήταν η περίοδος της οικονομικής κρίσης, που υπό το βάρος της ανέχειας και της αδυναμίας να καλυφθούν οικονομικά τελετές και διαδικασίες ταφής, πολλοί επέλεγαν να διαθέσουν στην επιστήμη το σώμα τους. Κανείς πρέπει να έχει εξασφαλίσει και μια ροή πτωματικού υλικού. Στα χρόνια της κρίσης, επειδή υπήρχαν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα έξοδα ταφής, είναι τραγικό αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, προχωρούσαν στην δωρεά του σώματος του νεκρού. Αυτό βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. Στην Κρήτη πάντως, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον και κυρίως την ολοκλήρωση του κτηρίου του ανατομείου της Ιατρικής Σχολής, το ανατομείο δεν έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου λειτουργήσει. Το χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που χρησιμοποιήθηκε, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, δεν θα χρησιμοποιηθεί στη νέα του περίοδο, με αποτέλεσμα να αναζητούνται από αλλού πόροι για τον εξοπλισμό του. Εμείς έχουμε απευθυνθεί τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, έχουμε καταθέσει μία πρόταση, αλλά και παραλλήλως περιμένουμε την ενεργοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ώστε να υποβληθεί μία πρόταση η οποία είναι ιδιαίτερα όρημη, είναι πάρα πολύ καλά στοιχειοθετημένη και περιλαμβάνει μια συνολική προοπτική και φιλοδοξία ώστε το ανατομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης να καταστεί πραγματικά ένας διεθνής κόμβος εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επίπεδου για όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Οι φοιτητές της Ιατρικής μέχρι και σήμερα, σε αντίθεση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κάνουν το μάθημα της ανατομίας σε προπλάσματα και το τελευταίο διάστημα με τη βοήθεια ενός τρισδιάστατου προσωμιωτή. Τα εκπαιδευτικά αυτά εργαλεία θα πρέπει να τονίσω ότι είναι συμπληρωματικά. Δεν είναι από μόνα του το καθένα ικανό να δώσει μια πλήρη εικόνα και όπως αντιλαμβάνεστε και μια πλήρη εικόνα σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή ακόμα πιο προχωρημένο. Είναι ο συνδυασμός αυτών των εκπαιδευτικών εργαλείων θα μας δώσει το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Όπως τόνισε πάντως ο κύριος Τσιαούσης, ήδη επεξεργάζονται το νομικό πλαίσιο για τη διάθεση μεταθάνατων σωμάτων από πολίτες, ενώ το επόμενο διάστημα, και ενώ αναζητείται, όπως είπε, η χρηματοδότηση, θα τρέξουν και τα πρωτόκολλα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εμείς έχουμε ήδη, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε το νομικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Βεβαίως, για να υλοποιηθεί, θα προϋποθέτει την έναρξη λειτουργίας του ανατομείου.